Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι του Σεβασμιωτάτου, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας, το παιδί πολλές φορές και είναι ο μεγάλος ξένος. Γιατί? Γιατί το παιδί έχει επαφή με την τεχνολογία καλύτερη από μας. Άρα εμείς τι πρέπει να πούμε? Τη στιγμή που το παιδί είναι γνώστης, είναι πιο μπροστά από μας και εμείς παρακολουθούμε. Θα κάνω ένα παιχνίδι γλωσσικό, γιατί είμαι εδώ με την ιδιότητα και του Ειδικού Συμβούλου και Τεχνικού Συμβούλου, συνεργαζόμενου και με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του τεχνικού, αλλά οι σπουδές μου έλκουν από τη γλωσσολογία. Η ιδιότητά μου δηλαδή είναι φιλόλογος. Άλλο που το γύρισα και έγινα τεχνικός και ασχολήθηκα με την τεχνολογία, γιατί κάπως έπρεπε και εγώ να επιβιώσω. Λοιπόν, το γυρίζω και σας λέω, πώς αντιμετωπίζουμε το παιδί ως ξένο, γιατί το παιδί είναι πιο μπροστά στη τεχνολογία? Το αντιμετωπίζουμε με ένα από τα λιγότερα γνωστά πολιτίκια της μεγάλης εβδομάδας, που λέει «δώσμη τούτων των ξένων». Δηλαδή, επαφή με το παιδί, επαφή με τον ξένο. Το παιδί λοιπόν έχει να μας μάθει πράγματα. Το ακούμε το παιδί? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί? Γιατί απαξιώνουμε τη γνώση του παιδιού. Έχουμε λοιπόν στην ουσία του πράγματος. Το παιδί χρησιμοποιεί το κινητό και το χρησιμοποιεί καλύτερα από εμάς. Έχουμε πει στο παιδί να μας δείξει το κινητό? Του είπαμε δείξε μου πώς γίνεται αυτό. Αλλά πραγματικά με ενδιαφέρον. Το παιδί μπορεί να παίζει ένα παιχνίδι. Εγώ θα σας πω ένα παιχνίδι που παίζουν οι ηλικίες από 4 ετών μέχρι 12 ετών. Το Brawl Stars. Παίζει λοιπόν το παιδί Brawl Stars. Έκατσες να δεις τη στρατηγική του παιχνιδιού ως ενήλικος, να του εξηγήσεις πώς λειτουργεί το παιχνίδι, να το βοηθήσεις και να δει ότι το πλησιάζεις γιατί ασχολείσαι με κάτι που του είναι αρεστό και δεν το απαξιώνει. Και δεν το απαξιώνεις κι εσύ. Συχνότερα δεν το κάνουμε. Και μετά ερχόμαστε να νουθετήσουμε και να συμβουλεύσουμε το παιδί, ενώ έχουμε κόψει τον ομφάλιο λόρο της γνώσης και της επικοινωνίας. Τι κάνω λοιπόν εγώ? Όταν είδα ότι ο γιος μου έπαιζε live 360, κατέβασα το 360, έμαθα πώς λειτουργεί το παιχνίδι, το ψάξα, μίλησα με ανθρώπους που παίζουν με το συγκεκριμένο παιχνίδι και έκατσα και διάβασα στο ίντερνετ, γιατί τα αγγλικά μου είναι καλύτερα από του γιού μου, ποια είναι η στρατηγική του παιχνιδιού. Σας πληροφορώ ότι η στρατηγική του παιχνιδιού λέει ότι δεν πρέπει το παιδί να αλλάζει παίκτες. Πρέπει να μένει περισσότερο χρόνο στον ίδιο παίκτη. Να ανεβάζει επίπεδα τον παίκτη και μετά να πηγαίνει στον επόμενο παίκτη. Να μην πηγαίνει δηλαδή έναν level 3 ή level 4 παίκτη και να τον αλλάζει. Με το που θα πει στο παιδί ότι ξέρεις αυτά, ότι του λες ότι ναι, παίζεις Brawl Stars, αλλά πρέπει να δεις και τι σημαίνει Supercell ID. Γιατί το Supercell ID τι είναι μες στο παιχνίδι? Είναι η δυνατότητα του παιδιού να αλλάζει συσκευή χωρίς να χάνει την πρόοδό του. Και θα μου πείτε, καλά ρε Νίκο, τι μας λες τώρα? Θα γίνουμε εμείς ειδικοί στα παιχνιδιά? Ναι, γιατί έτσι θα σώσεις το παιδί. Γιατί έτσι κάνεις γέφυρα με το παιδί. Και γιατί έτσι το παιδί θα σε δει εκεί πάνω και θα πει: τι λες ρε μπαμπά, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Τι λες ρε μαμά, πού το μάθεις εσύ αυτό? Είναι πιο σημαντικό να σας πω για το πώς λειτουργούν τα κινητά, πώς λειτουργούν τα παιχνίδια, πώς λειτουργεί η καθημερινότητα στο παιδί, από το να σας πω οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό πηγαίνω στο Zoom κατευθείαν. Υπάρχει λοιπόν μια εφαρμογή η οποία λέγεται Live 360. Σας τη δείχνω. Αυτή η εφαρμογή είναι νόμιμη, εγκαθίσταται στο κινητό του παιδιού και του γονιού και βλέπω 24-7-365 που είναι το παιδί μου. Τελείωσε βόλεϊ Άτζελα, τελείωσε τάκ βοντό, ο Άλκης γυρίζει από ποδόσφαιρο, έγινε κάτι και καθυστέρησε στο σχολείο, έγινε κάτι στο σχολικό, έγινε κάτι και το παιδί είναι σε αυτοκίνητο το οποίο τρέχει πάνω από 60 χιλιόμετρα την ώρα. Με ειδοποιεί και δωρεάν, έτσι. Ό,τι συζητάμε σήμερα είναι δωρεάν. Λοιπόν, βάζεις το Live 360, μιλάς με το παιδί, επικοινωνείς με το παιδί και εδώ τώρα θα ξεκινήσουμε το μεγάλο αγώνα, ο οποίος ποιος είναι? Οι ώρες χρήσης κινητού. Οι ώρες χρήσης υπολογιστή. Ξεκινάμε λοιπόν και λέμε όρια. Αυστηρά όρια.
με το που βάζεις αυστηρά όρια σε ένα παιδί που δεν είχε όρια, θα φας 45 λεπτά γκρίνια. Δεν θα την γλιτώσεις. Θα σου αλλάξει τα φώτα. Θα σου σπάσει κινητό, θα κάνει σαματά μες στο σπίτι. Εκεί θα συμπεριφερθείτε όπως όταν έχετε ένα βλαβερό φαγητό μπροστά σας. Είναι καλύτερα να πετάξω το φαγητό από το να το φάω. Όσο και αν έκανε το φαγητό. Οπότε τι θέλουμε εκεί. Ξεκινάμε και μιλάμε με το παιδί και του λέμε: έλα να κάνουμε ένα συμβόλαιο μεταξύ μας. Πόσες ώρες τη μέρα θες να χρησιμοποιείς το κινητό? Σε ρωτάω, δεν σου λέω. Το παιδί από μόνο του θα πει μαζεμένες ώρες. Εκεί θα κόψετε μέρες. Μέσα στη βδομάδα απαγορεύεται. Δεν γίνεται, έχει σχολείο. Δεν έχει τελειώσει τα μαθήματά μου και παίζω. Αυτός ο κόσμος, τον οποίο πρεσβεύω, αγαπώ και θεραπεύω, είναι εικονικός. Η ζωή όμως είναι αναλογική, κυρίες και κύριοι. Ζούμε, αισθανόμαστε, κυκλοφορούμε και έχουμε γόνιμο χρόνο δημιουργικό. Το να έχω ένα παιδί κολλημένο σε μια συσκευή, αντί να διαβάζει, άλλο αν θα την αφήσω την Άντζελα μετά την πρώτη γυμνασίου να της πάρω ηλεκτρονικό βιβλίο, τον κόκκινο μανδύα που πρότεινε ιστορικός του σχολείου και της το πήρα σε e-book για να το διαβάζει και να δει ότι αυτή η συσκευή έχει και βιβλία. Όχι, κλείσε τη συσκευή, θες τη συσκευή, δεν έχω πρόβλημα. Βιβλίο ηλεκτρονικό, μόνο. Παρακολουθώ τι κάνεις, πώς. Με το Family Link, γι' αυτό σας το έβαλα εδώ. Το Family Link είναι της Google. Η ίδια η Google σου δίνει το εργαλείο με το οποίο μπορείς να ελέγξεις τη δραστηριότητα του παιδιού στο διαδίκτυο. Δεν γίνεται. Και να μην σας αγχώνουν αυτά, γιατί βλέπω ότι ξεφυσάει ο κόσμος, ότι αγχώνεται. Να σας πω, δεν είμαστε εδώ για να αγχωνόμαστε. Και ό,τι διορθώνεται με χρήματα στην εκπαίδευση του παιδιού δεν είναι πρόβλημα. Προβλήματα είναι μόνο τα υγείας και για τα ψυχικά νοσήματα μιλήσαμε και τα φροντίζουμε. Για να τα προλάβουμε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πρόληψη και πρόληψη σημαίνει πρωτίστως κοινωνία, επικοινωνία, διακοπή. Δεν μπορώ να περιμένω ότι ένα παιδί μέχρι τα, ούτε καν μέχρι τα 18 θα προλάβει να ελέγξει συσκευή όταν ξέρω ότι η κατάχρηση, η χρήση, δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ελέγχονται πλέον γιατί η εκπαίδευση δυστυχώς δεν μπορεί να προλάβει τις εξελίξεις. Αν δείτε τα βιβλία πληροφορικής στο σχολείο, θα λυπηθείτε τους καθηγητές πληροφορικής. Τους κάνουν θεωρία προγραμματισμού. Θεωρία προγραμματισμού. Δηλαδή σαν να σου μαθαίνω οδήγηση με τη θεωρία λειτουργίας μηχανών εσωτερικής καύσης. Δεν θα μάθεις να οδηγείς ποτέ. Άρα, τι σας ζητώ να κάνετε μετά τη σημερινή ημέρα? Σας ζητώ να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας ατομικά και να ξεκινήσετε με την παραδοχή ότι μπορείτε να αναλάβετε την εκπαίδευση του παιδιού στο ηλεκτρονικό και ψηλοφοριακό και τεχνολογικό κομμάτι. Πώς? Βάζοντας ώρες χρήσης και μιλώντας με το παιδί, με κοινή δραστηριότητα, όχι κοινή δραστηριότητα, είμαστε στον ίδιο καναπέ ο καθένας με τη συσκευή του, τι βλέπεις τώρα, τι βλέπω τώρα, βιντεάκια, κατανάλωση, TikTok. Δεν γίνεται όμως να είμαι γονιός και να μην έχω λογαριασμό TikTok, φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έχω TikTok και να μην ακολουθώ το παιδί μου και τις φίλες του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην έχω Instagram. Δεν γίνεται. Τι θα πει? Ας κάτσει ένας φίλος, ένα διάλειμμα. Όλοι μας κάθε μέρα έχουμε άπειρες ώρες που περιμένουμε. Η μισή μας ζωή είναι αναμονή για να κάνουμε κάτι, να πάμε κάπου. Εκείνη τη στιγμή κάνε ένα TikTok, κάνε ένα Instagram, κάνε ένα Snapchat. Το Snapchat, μην το παραγνωρίζετε. Μέσω Snapchat, ένα πρόσεκτο παιδί μπορεί να δείχνει που βρίσκεται κάθε στιγμή. Και όχι μόνο όπως με το Live 360 στον πατέρα, στη μητέρα, αλλά σε όλους τους φίλους. Που σημαίνει ότι θέλω να έχετε έλεγχο στο Snapchat. Κάθε πράγμα να θεωρήσετε ότι σας αφορά, πρώτον ότι είναι εύκολο και ότι άνθρωποι με λιγότερη εκπαίδευση από όλους εμάς έχουν θριαμβεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αυτές τις εφαρμογές. Άρα τι κάνω? Αποφασίζω, σε πρώτη φάση δεν θέλω να κάνετε κανένα βήμα. Να μην πάρετε καμία πρωτοβουλία αν δεν νιώθετε μέσα σας ότι μπορείτε να διαχειριστείτε την επαφή σας με την τεχνολογία και την επαφή του παιδιού με την τεχνολογία. Που σημαίνει? Έλεγχος της συσκευής, έλεγχος ωρών, κλειδώματα συσκευής και του παίρνω τη συσκευή, γιατί το παιδί με το που θα του πάρετε τη συσκευή, μετά από μία ώρα θα ασχοληθεί με παζλ, θα παίξει παιχνίδια, συμβατικά, αναλογικά παιχνίδια,
να μην δει τηλεόραση, δεν χρειάζεται να καταναλώσει εικόνα και δεν χρειάζεται να έρθει, ειδικά δεν το συζητάμε ότι παιδιά μέχρι 3 ετών δεν πρέπει να έχουν επαφή με την οθόνη. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να αντιληφθεί το τρισδιάστατο στο διδιάστατο της οθόνης. Δεν μπορείς να το εκθέτεις ως οργανισμός αυτή την πληροφορία. Που σημαίνει ότι όταν βλέπεις ότι ένα παιδί του έχουν δώσει το κινητό στα χέρια από 1 έτους ή 2 ετών, γιατί το θέλουν εκείνη τη στιγμή να υπνοτιστεί με μία συσκευή, τι πρόβλημα είναι αυτό όταν αργότερα ζητάμε το παιδί να αφήσει τη συσκευή? Πώς να την αφήσει? Όταν τον μεγαλώνεις τόσα χρόνια με μία συσκευή και δεν του μαθαίνεις ότι υπάρχει ζωή και έξω από τη συσκευή, γιατί να το κάνει? Δεν το ξέρει, δεν έχει μάθει σε αυτό. Το ίδιο ισχύει και με τα υπόλοιπα πράγματα. Επίσης, να σας πω το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που βγήκαμε από κρίσεις, βγήκαμε από πανδημίες, βγήκαμε από μοναδικές για την ανθρωπότητα προκλήσεις και προσκλήσεις και τώρα πρέπει να συμπεριφερθούμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Λοιπόν, δυστυχώς όλα αυτά συνέβησαν. Και εφόσον συνέβησαν, πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό στην ψυχολογία των παιδιών, τα οποία δεν έχουν εξοικειωθεί με τον κανονικό κόσμο του περπατάω. Συναντιέμαι, συνομιλώ, αλλάζω πληροφορία και αρχίζω να κάνω κοινή δράση με κάποιον δημιουργική. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα βίντεο στο TikTok. Και για τις, μετά, αμέσως μετά για τους κινδύνους εκεί. Μπαίνω μια μέρα στο σπίτι και βλέπω τα παιδιά να σπάνε ποτήρια. Τι έγινε, παιδιά? Γιατί σπάμε ποτήρια? Κάνουμε αυτό με το αυγό που είδαμε στο TikTok, λέει μπαμπάλι. Κάνουμε εδώ να προλάβω να πιάσω το αυγό. Αγάπη μου, τι λέω. Είναι ένας ημίτρελος στο TikTok. Ημίτρελος. Που έχει κάνει 5 εκατομμύρια views. Γιατί? Γιατί κάνει το παιχνίδι με το αυγό που σε αυτόν είναι στημένο. Είναι στημένο το βίντεο. Έχει κόψιμο το βίντεο. Και εσύ σπας αυγό μαζί με τον αδελφό σου. Γιατί? Για να ποιος θα προλάβει να πιάσει το αυγό. Καταλαβαίνεις ότι σε έχει βάλει κάποιος να κάνεις κάτι και δεν έχεις καταλάβει ότι σε έχει παγιδέψει. Σας πληροφορώ ότι τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό. Μπήκα στο 6ο γυμνάσιο Νέας Μύρνης και τα παιδιά παίζανε bowling με τις καρέκλες και τα θρανία. Πώς το λύσαμε αυτό? Είπαμε ότι ό,τι ζημιά γίνεται στο σχολείο δεν την πληρώνει ο Δήμος, την πληρώνουν οι γονείς. Ένα, μια ενημέρωση στους γονείς και αμέσως μετά σφίξαν τα λουριά. Δεν μπορούμε να είμαστε χαλαροί σε πράγματα όπου έχουμε βανταλισμούς, όπου ξεφεύγουν τα πράγματα ή όπου δεν ελέγχεται μια κατάσταση. Πάμε λοιπόν τώρα στον ανεξερεύνητο κόσμο των σχέσεων. Καταρχάς έχει γίνει μόδα να ξεκινάμε από πολύ νωρίς, δεν το συζητώ αυτό, και υπάρχει επικοινωνία. Σας ενημερώνω ότι μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα, και σήμερα πέρασε η 5 η ώρα το απόγευμα, αλλά έχετε φωτισμό και ο φωτισμός φροντίζει το σώμα σας και το μυαλό σας να είναι εδώ. Μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα σε ένα ημιφωτισμένο περιβάλλον, δεν συζητάω για μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα, λειτουργεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ευάλωτος, ότι μπορεί να στεναχωρηθεί και ότι αν ξεκινήσει το παιδί να τσακώνεται στις 9 η ώρα το βράδυ, θα τελειώσει στις 3 η ώρα το πρωί, κάτω από τα σκεπάσματα, με το κινητό, να γράφει μηνύματα. Εξηγούμε λοιπόν στο παιδί ότι ό,τι είναι να λύσεις, μην το κάνεις μέσα στη νύχτα. Μην το κάνεις. Γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Επίσης, ότι έχεις δικαίωμα να πεις όχι. Πες όχι. Ότι έχεις δικαίωμα να μην απαντήσεις σε κλήση. Είναι δικαίωμά σου. Μπορείς να μην απαντήσεις σε μία κλήση. Και όταν διαβάζουμε ή όταν κάνουμε κάτι άλλο, δεν είναι ντροπή να κλείσουμε το κινητό. Γιατί? Γιατί αν κλείσει το κινητό το παιδί, δεν παίρνουν μήνυμα οι φίλοι τους ότι πήρε το μήνυμα και δεν απάντησε. Γιατί στον κόσμο των παιδιών, το ότι πήρε το μήνυμα αλλά δεν απάντησε είναι προσβολή. Δεν διαβάστηκε, το διάβασες, το πήρες, το πήρες και δεν το διάβασες, τσακωμός. Να οι φιλίες αλλάζουν, να οι σχέσεις χωρίζουν. Οπότε, κόβω, ελέγχω, παρακολουθώ. Είμαι αυστηρός. Γεμίζω το χρόνο του παιδιού μετά την Τετάρτη Δημοτικού τα απογεύματα με δραστηριότητα. Όπου δεν έχω δραστηριότητα, έχω χρόνο για το κινητό. Θέλω οπωσδήποτε να κάνει ένα μουσικό όργανο, οπωσδήποτε να κάνει αθλητισμό, οπωσδήποτε, εγώ θα σας πω, θα σας πω ότι δεν τρελαίνομαι να εκπαιδεύεται για την τεχνολογία το παιδί από μικρή ηλικία. Δεν τρελαίνομαι. Τα δικά μου τα παιδιά που είναι δουλειά μου δεν τα έγραψα ρομποτική. Παρόλο που εγώ έφερα πρώτος Arduino και Raspberry στην Ελλάδα και έκανα πρώτος ρομποτική το 2008.
δεν τους έκανα ρομποτική. Γιατί? Γιατί έχουν χρόνο και στα 16 να πιάσουν τη ρομποτική και σε 3 μήνες να τη μάθουν. Οπότε γιατί εγώ να κάτσω και να πω στο παιδί, ναι, μην χρησιμοποιείς το κινητό, αλλά κάνε τεχνολογία και βάλε και το κινητό να δούμε κάτι. Που σημαίνει, ξεκινάω επικοινωνία με το παιδί. Και μετά, αν δεν μάθω στο παιδί τον τρόπο και αν δεν το ξεκινήσω με ελευθερία, ελευθερία, δημοκρατία, που μετά θα του πω ότι αυτό το κινητό, εάν δεν, συγγνώμη, αν πάρεις το κινητό, ενώ σου πω ότι δεν έπρεπε να το πάρεις το κινητό, 3 μέρες χωρίς κινητό. Το ξαναλέω, για να το κάνετε εγγραφή. Σου είπα να μην πάρεις το κινητό και το πειρές, 3 μέρες χωρίς κινητό, τέλος. Εάν τα αφήσω τα λουριά χαλαρά, δεν μπορώ να τα μαζέψω μετά. Και μετά λέμε γιατί μίλησα με τον τάδε, γιατί έστειλε φωτογραφία, γιατί μου είπε μπαμπά να σηκώσω λίγο το μπλουζάκι μου και να του δείξω την κοιλιά μου. Δεν έχει να δείξεις ούτε την κοιλιά σου, ούτε το πρόσωπό σου, ούτε το χέρι σου. Δεν έχει να στείλεις φωτογραφία, δεν έχεις να πάρεις φωτογραφία. Αυτή την κουβέντα την ξεκινάμε από εκεί. Βλέπω και τι δημοσιεύεις και τι ποστάρεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το TikTok κόβει την πρόσβαση στα 12χρονα με αυτά που ανεβάζουν και τους κατεβάζει τους λογαριασμούς. Όταν ακούσετε λοιπόν από μία φίλη του παιδιού ή από κάποιο παιδί, μου κατέβασε το TikTok το λογαριασμό. Καταλαβαίνετε τι είχε ανεβάσει. Είχε ανεβάσει μια φωτογραφία που ήμασταν μετά την προπόνηση στο βόλεϊ, ιδρωμένοι. Πολύ normal. Δεν ανεβάζει τέτοια πράγματα. Ούτε ιδρωμένοι, ούτε ξεϊδρωμένοι. Ούτε προσωπάκια, ούτε χεράκια. Τίποτα. Δεν χρειάζεται. Οι προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σου. Γιατί? Γιατί αυτά καταλήγουν σε φωτοτράπεζες και ανεβαίνουν και γίνονται διασπορά σε όλο το ίντερνετ. Και στην τελική λέτε στο παιδί, αν είναι να ανεβάζει φωτογραφία, αγάπη μου, να την πουλήσουμε κάπου σε ένα φωτογράφο. Να μην την ανεβάζει έτσι. Αν νομίζεις με τις προσλαμβάνουσες που έχεις, γιατί κάθισε το Σάββατο και βλέπεις τη γνωστή εκπομπή και θες να μου γίνεις μοντέλο χορευτής, τραγουδιστής και τα σχετικά, ότι θα το καταφέρεις έτσι, θα σου πω ότι κανένας από αυτούς δεν ανέβαζε πληροφορία στο ίντερνετ για να γίνει γνωστός. Έγιναν γνωστοί και μετά ανέβασαν την πληροφορία. Γιατί αν τους δώσεις όλη την πληροφορία, μετά γιατί να σε πάρουν να σε έχουν στον δρόμο τους. Πάμε λοιπόν στα τεχνικά τα δικά μου. Δυστυχώς είμαστε απροστάτευτοι, με δική μας ευθύνη, γιατί δεν έχουμε ενεργοποίηση και αυτό είναι το τρίτο που σας λέω σαν επιταγή και θα το κάνετε και στα δικά σας πράγματα και στον παιδιών. Θέλω να ενεργοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, που σημαίνει ότι για να μπείτε στο Facebook πρέπει να λάβετε SMS, για να μπείτε στο Instagram πρέπει να λάβετε SMS, για να μπείτε οπουδήποτε αλλού στο mail πρέπει να λάβετε SMS από τη συσκευή σας. Αλλιώς η συσκευή χακεύεται. Τι σημαίνει ότι χακεύεται? Ότι μπαίνει το παιδί και κάθεται στον υπολογιστή της οικογένειας, κάνει μια λάθος κίνηση, πέταξαν 6.000 ευρώ μέσα από το λογαριασμό. Τι έγινε, πώς χάθηκαν 6.000 ευρώ? Χάθηκαν γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν ενεργοποιήσει έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και το παιδί κατά λάθος μπήκε και συνδέθηκε στο λογαριασμό e-banking της οικογένειας. Και ας πούμε ότι έγινε αυτό, τι κάνω εγώ? Παίρνω κατευθείαν το τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας και κάνω καταγραφή. Αν το κάνω αυτό, τα χρήματά μου έρχονται πίσω. Αν δεν το κάνω αυτό και δεν πάρω το τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας και δεν πω ότι μου κλέψανε μόλις 6.000 ευρώ, αντίγεια. Μακρά ιστορία και μακρύς ο δρόμος. Το ξαναμαζεύω λοιπόν, ρίχνω τους τόνους, το κάνω λιγότερο αγχωτικό και σας λέω. Ενεργοποιούμε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων. Δεν μπορεί να έχω κινητό χωρίς κλείδωμα οθόνης. Sorry. Δεν μπορώ να έχω κινητό χωρίς κλείδωμα οθόνης. Δηλαδή το κινητό μου πρέπει να ανοίγει μόνο με κωδικό. Κάναμε εκπομπή με τον Γιώργο τον Παπαδάκη στο Καλημέρα Ελλάδα. Και του λέω, Γιώργο μου, έχεις ξεκλειδώσει το κινητό? Δεν έχω βάλει κωδικό, μου λέει. Τι δεν έχεις βάλει κωδικό? Δεν έχεις βάλει κωδικό? Όπου και να βρεθεί το κινητό, ό,τι θέλει κάνει. Πρόσβαση σε όλα έχει. Που σημαίνει, βάζετε κωδικό ασφαλείας στην οθόνη, ενεργοποιείτε εννοείται και δακτυλικό αποτύπωμα ή το προσωπικό αποτύπωμα, ό,τι σας δίνει η συσκευή, φροντίζετε τα παιδιά να έχουν σχετικά σύγχρονες συσκευές. Δεν είμαι υπέρ το παιδί να έχει πολύ παλιά συσκευή. Πολύ παλιά συσκευή σημαίνει επισφαλής, μη ασφαλή συσκευή. Πολύ παλιά συσκευή δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα πάντα. Άρα η λογική ότι σου δίνω μια παλιά συσκευή και είμαι ήσυχος είναι πρόβλημα. Προτιμώ να έχει, μόλις αλλάξατε συσκευή, την προηγούμενη σας συσκευή το παιδί. Επίσης, το παιδί να καταλάβει ότι μπορεί να συζητήσει μαζί σας τα πάντα. Πώς τη χτίζουμε αυτή τη σχέση?
Δοκιμάζομαι κι εγώ σαν γονιός. Ξεκινάμε και είμαστε στον δρόμο και γυρίζουμε με τον Αλκούλη από το ποδόσφαιρο. Τι έγινε, Αλκούλη, τι. Ναι, ξέρεις το πρόλυστο αυτό στο TikTok αυτό, ωραία. Πόσες ώρες έκατσες, Αλκούλη, στο TikTok? Μία ώρα. Και τι είδες, αγόρι μου? Τα άπειρα βίντεο. Και τι βίντεο είδες και κατανάλωσες? Τα τρελά βίντεο, ωραία. Μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι δεν θα βλέπεις βίντεο TikTok. Είναι άχρηστο. Δεν θα βλέπεις βίντεο TikTok. Θα κάνεις κάτι άλλο. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να έχεις τη μία ώρα σου. Το Σαββατοκύριακο όμως. Το να καθόμαστε και να γυρίζουμε με τον αντίχειρα, η γενιά του αντίχειρα, τα βίντεο και να τα βλέπουμε, δεν οδηγεί πουθενά και δεν λύσει τελεί. Επίσης, εάν το παιδί δεν περιοριστεί τώρα, έχουμε μαθήματα τα οποία τα βαφτίζουμε μετά. Μπορεί να είναι μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να μην είναι καλή βαθμή ή μπορεί και να είναι. Που σημαίνει ότι ο χρόνος της τεχνολογίας περιορίζεται και καθόμαστε και μαθαίνουμε βασικά πράγματα στο παιδί, δηλαδή πώς διαβάζουμε και γιατί τα πράγματα έχουν νόημα, γιατί δυστυχώς θα σας πω ότι τα παιδιά απαξιώνουν τα πάντα. Γιατί? Γιατί έρχεται μια εισαγόμενη οδοστρωτήρας τεχνολογία που τους αλώνει και απαξιώνει τα πάντα για να μπορέσει να τους πουλήσει ξένους πολιτισμούς και ξένα προϊόντα. Για να μπορεί και να μου ασχολείται όλη την ώρα τι έκανε η μία celebrity και η άλλη celebrity και γιατί η κρέμα της είναι σημαντική. Πρέπει να εξηγήσετε στο παιδί ότι πίσω από αυτά υπάρχουν συμφέροντα, συγκεκριμένα. Πωλήσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία βλέπετε και να του λέτε: «Ωπ, αυτό είναι διαφήμιση. Ωπ, αυτό βγάζει κάποιος χρήματα πάνω σου. Ωπ, αυτό είναι, δεν σε βοηθάει πουθενά. Αυτό δεν το έχεις ανάγκη». Δεν έχω λόγο για να νιώσει το παιδί ότι ενηλικιώνεται να μπλέξει με όλο αυτό το marketing και όλα αυτά τα προϊόντα. Είναι πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε με απλές βασικές αρχές που σιγά σιγά θα διαμορφώσουν την προσωπικότητα του παιδιού. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της ενδεχόμενης, θα πω εγώ, κακοποίησης και του ενδεχόμενου bullying. Το παιδί για να νιώσει ασφάλεια δεν μπορεί να το νιώσει σε ένα διάλογο που γίνεται μέσω μηνυμάτων στο κινητό ή στον υπολογιστή και θα σας πω γιατί, γλωσσολογικά. Γιατί το μήνυμα δεν είναι γραπτός λόγος. Είναι προφορικός λόγος που έχει εκβιαστεί να γίνει γραπτός. Γι' αυτό υπάρχει ένταση στα μηνύματα των παιδιών και γι' αυτό υπάρχει διαλεκτική. Γιατί ο προφορικός γίνεται γραπτός. Δεν είναι γραπτός, είναι προφορικός. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν και να εξηγήσουμε στο παιδί ότι δεν μπορεί να βριζόμαστε με μηνύματα. Γιατί αυτό που διαβάζεις και που χτυπάει στον εγκέφαλό σου και δίνει μηνύματα επίθεσης, άμυνας, τσακωμού, πολέμου, είναι μηνύματα τα οποία αν ήταν σε προφορική επικοινωνία δεν θα υπήρχε παρεξήγηση. Άρα, δεν έχω πρόβλημα να μου ηχογραφήσει ένα μήνυμα το παιδί, έχω πρόβλημα όμως όταν αρχίζουμε τα πολλά μηνύματα γιατί υπάρχουν παρεξηγήσεις. Που σημαίνει, δεν πάμε να βρούμε λογική στα μηνύματα των παιδιών. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν κάθεστε να αποκρυπτογραφήσετε τι ήθελε να πει το κάθε παιδί. Ξεκινάτε και προσπαθείτε να εξηγήσετε στο παιδί ότι ό,τι έχετε να πείτε θα το πείτε αύριο στο σχολείο. Ζούμε κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο θα σας το πω. Το σχολείο σταματούσε στη 1:30. Τώρα το σχολείο, η τσακωμή του και οι παρέες του, μετά τη 1:30 έρχεται σπίτι, σε ένα κινητό που κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι και μου είπε φίλη μου αυτό και της είπα αυτό και μου μίλησε γι' αυτό και της εξήγησα το άλλο. Δεν υπάρχει κανένα όριο εκεί και κανένας έλεγχος. Πρέπει να πείτε στο παιδί ότι αυτά θα τα δεις αύριο το πρωί. Πρέπει να τα αφήσει σε άλλο επίπεδο, γιατί μπορεί ένα παιδί το οποίο συναισθηματικά είναι, λογικό είναι να είναι ανώριμο, να γιγαντώσει μια ολόκληρη κατάσταση και τρεις οικογένειες να χάσουν ένα ολόκληρο απόγευμα από μια παρανόηση. Είναι μια παρανόηση. Ας μην χάσουμε αυτό το απόγευμα, ας κάνουμε κάτι άλλο. Μια βόλτα, έναν αθλητισμό, τη μουσική, την παρέα στην οικογένεια. Και όλο το κλειδί είναι στην εργασία. Το παιδί πρέπει να κάνει πάρα πολλές εργασίες και θελήματα και να παρακολουθεί πράγματα και να του δίνουμε πρωτοβουλίες στο σπίτι. Ένα παιδί που δεν το βάζω, να μαζέψει το δωμάτιο,
να πετάξει τα σκουπίδια, να μπορέσει να τακτοποιήσει το σπίτι, να συνεισφέρει, να μαγειρέψει με τους γονείς ή να είναι κοντά στους γονείς, να στρώσει τραπέζι, να μαζέψει τραπέζι. Όταν το τραπέζι στρώνεται και μαζεύεται μόνο του γιατί βιαζόμαστε να προλάβουμε, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γιατί δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος χρόνος, ο buffer time. Δεν υπάρχει. Φεύγω από το γραφείο, έχω ένα διάστημα για να φτάσω μέχρι το σπίτι. Πρέπει να καθαρίσει το μυαλό μου, αν είμαι στα τηλέφωνα όλη την ώρα, το χάσα το παιχνίδι. Λοιπόν, ας δούμε λίγο το χρόνο. Και με αυτό καταλήγω, γιατί θα πάω όλο το χρόνο από την τέλη, συνάδελφο, και δεν θέλω να το κάνω άλλο. Αν με αφήσετε, μπορώ να μιλάω 24 ώρα. Και δεν έχω πει και σε βαθιά ζητήματα. Λοιπόν, πρώτον, προσπαθώ να κρατήσω τα θέματα και τα προβλήματα μέσα στο σπίτι, να τα συζητήσω με το παιδί. Δεν βάζω άλλους φορείς αν δεν είναι άμεση ανάγκη. Εάν όμως η ανάγκη είναι άμεση, πάω και σε άλλους φορείς και ζητάω βοήθεια άμεσα από αυτούς που εμπιστεύομαι και γύρω μου. Από σχολείο, από κοινωνικούς λειτουργούς, από τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες που κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Είμαι κοντά στο παιδί, είμαι κοντά στην τεχνολογία και βάζω το παιδί και βάζω και τον εαυτό μου να μάθει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία και να είναι κοντά στις εξελίξεις. Να κάνω μια ερώτηση πριν. Ναι. Από τι ηλικία μπορεί να έχει πρόσβαση κινητό και σε ίντερνετ το παιδί? Κανονικά πρέπει να περάσω και την Τετάρτη δημοτικού. Κανονικά. Μη κανονικά. Βάζουν ψεύτικα νούμερα, βάζουν ψεύτικες δηλώσεις, δεν δηλώνουν κανονικό και καταλαβαίνετε ότι εκεί πρέπει εμείς όλοι να πάρουμε, να εξηγήσουμε στο παιδί ότι δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς γιατί αυτό δεν είναι για σένα. Και τα πρότυπα που βλέπεις δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την ηλικία σου, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Και να κάνουμε ότι δεν γινόμαστε κακοί, ούτε είμαστε κακοί. Είμαστε οι καλοί γιατί πρέπει να προφυλάξουμε το παιδί. Και δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, σταματάω. Θα ρωτήσω ό,τι θέλετε μετά και δίνω το λόγο στην κυρία Σπυροπούλου. Σας ευχαριστώ για όλα.